Το τραγούδι της Φιλανδίας που τράβηξε τα βλέμματα εξαιτίας του φιλιού της ερμηνεύτριας με μια από τις χορεύτριές της επισκηνής προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision. Από το δεύτερο ημιτελικό προκρίθηκαν επίσης η Ουγγαρία, το Αζερβαϊτζάν, η Γεωργία, η Ρουμανία, η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Αρμενία, η Μάλτα και η Ελλάδα. Η συμμετοχή του Αζερβαϊτζάν είχε ελληνικό χρώμα, αφού ο συνθέτης και ο σκηνοθέτης του τραγουδιού είναι Έλληνες. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Μάλμε της Σουηδίας, όπως και η ημιτελική της Τρίτης και της Πέμπτης. Η Κόζα Μόστρα και ο Αγάθωνας Ιακωβίδης ξεσήκωσαν τους θεατές με το Alcohol is Free. Το Σάββατο διαγωνίζονται στην 21η θέση. Στο μεγάλο τελικό συμμετέχουν 26 χώρες. Οι 20 προέκυψαν από τους δύο ημιτελικούς, μία είναι η περσινή νικήτρια Σουηδία και οι υπόλοιπες 5 είναι γνωστές Big Five, δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Βρετανία, που εκπροσωπείται φέτος από την Bonnie Tyler. Τα τραγούδια βαθμολογούνται κατά 50% από κριτικές επιτροπές και κατά 50% από τους Ευρωπαίους τηλεθεατές μέσω τηλεφωνικών γραμμών.